Για 101 στο ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο. 21 κεφάλαιο, ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ κεφάλαιο, 21 κεφάλαιο, 22 εδάφιο, σελίς 1101. Και ναόν δεν είδον εν αυτή, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και η πόλη δεν έχει χρίαν ηλίου, δε σελήνης διανεφέγγωση εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσι περιπατίεν το φωτί αυτής και η βασιλής της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δε θέλουσιν κλειστεί την ημέρα, διότι νύξ δε θελήστε εκεί. Και θέλουσιν φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν και δε θέλεις έλθεις αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνο γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Και με έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής, λαμπρόνος κρύσταλλων, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν είναι το δέντρο της ζωής, φέρον καρπούς 12 καθέκαστον μήνα κάμνων των καρπών αυτού, και τα φύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή. Και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν, και θέλουσι δει το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτών, και νίξ δεν θέλει είστε εκεί, και δεν έχουν συγχρίαν λίχνου και φωτός, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί, και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Μακάριος ως της φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Κι εγώ Ιωάννης είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας, και ότε ήκουσα και είδον έπεσα να προσκυνήσω έμπρος των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος σε μετάφτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσεχε μη κάμεις τούτο, διότι εγώ είμαι συνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου τούτου των Θεών προσκύνησον. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγείς τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύης. Ως της αδικεί, ας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. Και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει έτη άγιος. Και ειδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού. Για να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει, είστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Μακάρι πράττοντες τα συντολάς αυτού για να έχουν την εξουσίαν επί το δέντρο της ζωής και να εισέλθωσι για τον πυλώνων εις την πόλη. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πάσο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουν συνελθέ. Ως της ακούειας είπε ελθέ. Και ως της διψάς έλθει και ως της θέλειας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάς τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και αν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτό από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεις της Αγίας και των γεγραμμένων το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα να έρχομαι ταχαίως. Αμήν να έρχω Κύριε Ιησού. Η χάρη του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Αφού ολοκληρώθηκε το σχέδιο του Θεού και αφού οι ουρανοί, καθώς ήταν γεγραμμένο και είναι γεγραμμένο, παρήλθαν με συρριγμόν και τα στοιχεία πειρακτούμενα διελήθησαν και η γη και τα εναυτή έργα κατακάησαν και νέα γη και νέους ουρανούς έκανε ο Θεός εκεί όπου κατοικεί μόνο η δικαιοσύνη του Θεού, και αφού επήλθε και η τελευταία κρίση όπου κριτής ζώντων και νεκρών προσδιορισμένος από το Θεό και έχουν ο μόνος που έχει απόλυτη εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς, ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αφού λοιπόν έκρινε
τους ζώντας, καθώς τους έβαλε εκ δεξιών οπισθοποιημένα στα πρόβατα και είπε προς αυτούς, «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε». Κληρονομήσατε τη Βασιλεία του Θεού, την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου. Στη συνέχεια έβαλε στα αριστερά οπισθοποιημένα στα κατσίκια τους ασεβείς, τους νεκρούς, καθώς συνήχθησαν, λέει η Γραφή, όλοι οι νεκροί στην Ανάσταση, στην δεύτερη την Ανάσταση Κρίσεως, και είπε σε αυτούς, «Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρ το εξώτερον, στην αιώνια κόλαση που είναι ετοιμασμένη για το διάβολο και τους αγγέλους και όχι για τους ανθρώπους, αλλά τελικά θα βρεθούν και οι άνθρωποι που δεν πίστηκαν στον Ιησού Χριστόν, αλλά εκολούθησαν τις πλάνες, τις πανουργίες του διαβόλου». Τώρα πια ήλθε η αποκατάσταση των πάντων. Ο καθένας πήρε τη θέση του. Ο Θεός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του Χριστού, όπως ήταν προφητευμένο, και τώρα ο Χριστός θα υποταχθεί και αυτός κάτω από τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, ώστε να γίνουν τα πάντα εν πάση. Και ο Θεός δείχνει αυτό το υπέροχο όραμα, μάλλον εγώ πιστεύω ότι δεν είναι όραση, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία ζει, πραγματικότητα του μέλλοντος ο Ιωάννης, προφανώς με οραματική μορφή. Κατέβασε την Ιερουσαλήμ, όπως λέει η Γραφή, την πόλη την μεγάλη, την Αγίαν, που κατεβαίνει εκ του ουρανού από το Θεού, έχουσα την δόξαν του Θεού, και η λαμπρότης αυτής ήταν μελίθων πολύτιμων, σαν τον Ιάσπιν που κρυστάλλιζε σαν καθαρό κρύσταλλος. Αφού περιέγραψε με λεπτομέρεια ότι υπήρχαν 12 πυλώνες, που στα ονόματα των πυλώνων υπήρχαν 12 άγγελοι και έπηγε γραμμένα τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ, και υπήρχαν και 12 θεμέλια όπου ήταν γραμμένα τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Κυρίου, ακρογωνιαίου λίθου όντως αυτού τούτου του Ιησού Χριστού. Περιέγραψε τις διαστάσεις της με λεπτομέρεια, μια τέλεια κατασκευή θα λέγαμε, και επίσης προσπάθησε να περιγράψει και τα υλικά, ή τουλάχιστον αυτά τα οποία καταλάβαινε σαν άνθρωπος και μπορούσε να περιγράψει σαν άνθρωπος ο Ιωάννης, τη μορφή της Νέας Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια τον έφερε μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ, όπου εκεί δεν είδε ναό. Ο ναός είναι ο τόπος που λατρεύεται ο αληθινός Θεός, τουλάχιστον εδώ στη γη. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο ναός του Σολομώντα. Όποιος εισήρχεται μέσα μπορούσε να συνομιλεί με τον Θεό. Σήμερα ο ναός του Θεού, ο οίκος του Θεού, εκεί που κατοικεί δηλαδή ο Θεός, είναι η εκκλησία του Θεού τους όντως, αλλά και κάθε ένας από εμάς που έχουμε αναγεννηθεί, που έχουμε βαφτιστεί εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και έχουμε πιστέψει και ζητάμε και ίσως έχουμε λάβει και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, εμείς αποτελούμε επίσης τα σώματά μας, θέλω να πω, αποτελούν τον ναό του Θεού, δηλαδή τον τόπο της κατοίκησης του Θεού. Μέσα σε αυτή την πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, ναός δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί ναός είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Πατοκράτορ, αλλά επίσης ναός του Θεού είναι και το αρνίον το εσφαγμένον. Θα δούμε παρακάτω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και η πόλη σε αυτή δεν είχε ανάγκη ηλίου και σελήνης να φωτίζεται, όπως είχε ανάγκη η γη αυτή από τον ήλιο και τη σελήνη για να μπορεί να φωτίζεται ή να σκοτεινιάζει, φως την ημέρα αλλά και φως τη νύχτα, γιατί η δόξα του Θεού εφώτιζε αυτή, και ο λίχνος της Νέας Ιερουσαλήμ ήταν το αρνίον. Εδώ να προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί, από εδώ και πέρα στη Νέα Ιερουσαλήμ θα υπάρχει ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, δηλαδή το αρνίον το εσφαγμένον. Αλλά εκτός από τον Πατέρα Θεό, τον Πατοκράτορα και το αρνίον, και τα έθνη, το κείμενο δεν λέγει την λέξη σωζωμένων,
δεν αλλοιώνεται το νόημα. Κάποια αρχαία κείμενα αναφέρονται και σε αυτό, αλλά το κείμενο το αρχαίο ελληνικό το οποίο έχουμε εμείς δεν αναφέρει τη λέξη των σωζωμένων. Τα έθνη περιπατούν εν το φωτί αυτής. Δηλαδή δεν είναι η Νέα Ιερουσαλήμ μόνο για τον λαό Ισραήλ. Ακόμη η Νέα Ιερουσαλήμ δεν είναι και μόνο για την Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι και για όλους αυτούς οι οποίοι δεν γνώρισαν το Ευαγγέλιο του Χριστού και κρίθηκαν κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, διά του Ιησού Χριστού, από τη συνείδησή τους και από τη λογική τους. Τα έθνη λοιπόν απολαμβάνουν το φως της Νέας Ιερουσαλήμ και οι βασιλείς της γης φέρνουν τη δόξα και την τιμή αυτών εις αυτήν. Θα δούμε διάφορα πράγματα τα οποία θα μας φαίνονται λίγο παράξενα σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της Αποκάλυψης, που τελικά την απόλυτη αποκάλυψη της Αποκάλυψης θα την γνωρίσουμε εκεί πάνω, τώρα δεν ξέρουμε. Οι βασιλείς της γης, άλλοι μελετητές γραφής αναφέρονται στους βασιλείς και ιερείς του υψίστου που είναι η Εκκλησία του Χριστού, καθώς θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων, που είναι και το πιθανότερο. Αυτή θα είναι η βασιλείς της γης, εκείνης της γης, της νέας γης, δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού. Φέρνουν όλη τη δόξα που έχουν από το Θεό και την τιμή αυτών μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ. Οι πυλώνες αυτής, που θυμάστε φέρνουν τα ονόματα του λαού, των 12 φυλών του λαού Ισραήλ, οι πυλώνες αυτής δεν κλείνουν ημέρα και νύχτα, που σημαίνει ότι υπάρχει ζωή και μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ, που δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε, και έξω από τη Νέα Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και οι πυλώνες αυτής δεν κλείνουν, διότι νύχτα δεν υπάρχει εκεί, καθώς σε όλες τις πόλεις των εθνών οι πύλες έκλειναν τη νύχτα για ασφάλεια των κατοίκων. Τώρα δεν υπάρχει κίνδυνος, γι' αυτό και δεν υπάρχει λόγος να κλείνουν οι πυλώνες της Νέας Ιερουσαλήμ. Σε αυτήν τη Νέα Ιερουσαλήμ λοιπόν δεν πρόκειται να εισέλθει τίποτα που να μιένει ή να προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, παρά στη Νέα Ιερουσαλήμ θα εισέρχεται μόνο όποιου το όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου. Εδώ είναι ένα μέγα ερώτημα, θεολογικό, δηλαδή μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ δεν θα εισέρχονται οι άγγελοι? Έτσι όπως το παρουσιάζει εδώ, είναι πολύ πιθανόν. Δεν είναι όμως τόσο σοβαρό που να μπορούμε να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε. Βέβαια, θα τολμούσα να πω, είναι καθαρό, σε αυτή τη Νέα Ιερουσαλήμ εισέρχονται μόνο όσων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Στη συνέχεια δείχνει τώρα το τι περιέχει μέσα η Νέα Ιερουσαλήμ, δείχνει ο Θεός στον Ιωάννη, το μαθητή του Χριστού. «Και μου έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος τη ζωής λαμπρών ως κρύσταλλων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου». Μιλάει για κάποιο θρόνο πριν δούμε το είδωρ, και θέλω να σας θυμίσω ότι υπήρχε ο θρόνος του Θεού, ο θρόνος της χάριτος του Θεού, που εκεί καθόταν μόνο ο παντοδύναμος Θεός, και κάποια στιγμή δημιούργησε ο Θεός το θρόνο του Χριστού επί της γης, και μάλιστα το θρόνο του βασιλιά Δαβίδ, πάνω στο οποίο εκάθισε ο Δαβίδ, βασίλευσαν οι βασιλείς εκ του γένους Δαβίδ, και σε αυτό το θρόνο κάθισε εν τέλει ο Ιησούς Χριστός, και μάλιστα βασίλευσε σε αυτό το θρόνο καθήμενος 1000 χρόνια πάνω στη γη αυτή εν ράβδο σιδηρά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τώρα το θρόνο του Θεού των εν της ουρανής και το θρόνο του Ιησού Χριστού, του Δαβίδ, του Υιού του Δαβίδ, του Ιησού Χριστού, των επί της γης, στη Νέα Ιερουσαλήμ να είναι ένα. Να είναι πια ο θρόνος του Θεού και του αρνίου. Στον ίδιο θρόνο, καθώς είπε ο Χριστός, όπως ο Πατέρας μου με έβαλε και κάθισα στο θρόνο του, σαν βασιλιάς,
έτσι και εγώ θα σας βάλω να καθίσετε κι εσείς στο θρόνο μου σαν βασιλείς. Είδωρ λοιπόν καθαρών ζωής, λαμπρών μάλιστα ως κρίσταλον, εξήρχεται πλέον από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Εδώ θα παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει θάλασσα. Και η θάλασσα είναι ο τέλειος και μεγάλος βιολογικός καθαρισμός της γης. Αν δεν υπήρχε η θάλασσα, η γη θα ήταν ένα απέραντο μέρος για σκουπίδια. Στη θάλασσα καθαρίζονται όλα. Είναι πραγματικά τέλειο. Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι ανακάλυψαν την τεχνική του βιολογικού καθαρισμού με άλατα και βάσεις που βάζουν για να καθαρίζεται το νερό που είναι η πηγή της ζωής. Στον ουρανό όμως λοιπόν δεν υπάρχει θάλασσα, γιατί δεν υπάρχει ουδέν το μυένον που να χρειάζεται καθαρισμό. Αλλά υπάρχει μόνο το είδωρ της ζωής, το οποίο εξέρχεται από το θρόνο του Θεού. Και εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εκτεύθεν, εδώ αρχίζουν λίγο τα δύσκολα, ήτο το δέντρο της ζωής. Το δέντρο της ζωής το είδαμε για πρώτη φορά φυτευμένο στον κήπο της Εδέμ, όπου ήταν επίσης και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Όποιος έτρωγε από τους κατοίκους της Εδέμ, που ήταν ο Αδάμ και η Εύα καταρχάς βεβαίως, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού εξάπαντος θα πέθαινε, γιατί μέχρι τότε ο Αδάμ και η Εύα γνώριζαν μόνο το καλό, καθώς γνώριζαν μόνο τα του Θεού. Όταν όμως πλανήθηκαν η Εύα πρώτα και συνέχεια πλάνησε τον Αδάμ και έφαγαν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ανοίχθησαν οι οφθαλμοί τους και διέκριναν και το κακό. Με αποτέλεσμα, όταν στον άνθρωπο που είναι σάρκα, στην ανθρώπινη φύση που είναι σάρκα, δεν έχει δύναμη του πνεύματος, που είναι σάρκα, βρεθεί το καλό και το κακό, σίγουρα θα νικήσει το κακό. Γι' αυτό και ο Θεός είπε, εάν φάτε, σίγουρα θα πεθάνετε. Και όταν είπε ο Θεός θα πεθάνετε, δεν εννοούσε το θάνατο το φυσικό, δηλαδή το χωρισμό της ψυχής από το σώμα του ανθρώπου, αλλά το θάνατο το πνευματικό, το χωρισμό του ανθρώπου από τον Θεό και του Θεού από τον άνθρωπο. Εκτός όμως του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού που έφερνε το θάνατο στον άνθρωπο που θα τότρωγε και θα γνώριζε το κακό, υπήρχε τότε και το δέντρο της ζωής που όποιος το έτρωγε ζούσε αιώνια. Πώς είναι, τι είναι, δεν μπορούμε ούτε να ξέρουμε ούτε να φανταστούμε, μπορούμε, αλλά δεν μας επιτρέπεται, γιατί η φαντασία μας θα μας οδηγήσει σε λάθη συμπεράσματα. Εκεί λοιπόν στην Νέα Ιερουσαλήμ θα υπάρχει το δέντρο της ζωής, το οποίο θα φέρνει καρπούς, λέει, 12 κάθε μήνα θα κάνει τον καρπόν αυτού, και τα φύλλα του δέντρου θα είναι η θεραπεία των εθνών. Δεν υπάρχει εδώ ερμηνεία που να μπορεί να δοθεί, που να δίδεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού ερμηνεύεται μόνο από το Λόγο του Θεού. Και δεν ερμηνεύεται και δεν πρέπει να ερμηνεύεται από σκέψεις ανθρώπινες. Τι θα είναι αυτό, πώς θα είναι αυτό, τι είναι αυτό το δέντρο της ζωής που τα φύλλα θα είναι η θεραπεία των εθνών και ο καρπός θα βγαίνει κάθε μήνα. Δεν το ξέρουμε, δεν το αγγίζουμε και προχωράμε παρακάτω, γιατί δεν είναι τροπή να πούμε κάτι όταν δεν το ξέρουμε. Και μάλιστα πολλά είναι αυτά που δεν ξέρουμε, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Και όταν δεν ξέρουμε προχωράμε δοξάζοντας το Θεό, γιατί θα έρθει ο καιρός που θα μας τα αποκαλύψει και θα τα ξέρουμε όλα με την τέλεια γνώση. Τώρα κατά μέρος γνώσκομεν, κατά μέρος προφητεύομεν, τώρα ως εγκατόπτρο ενηγματοδός βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα της Βασιλείας των Ουρανών. Τότε όμως, όταν θα δούμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, όπου για πρώτη φορά άνθρωπος
θα βλέπει το Θεό πρόσωπο για πρόσωπο, προς πρόσωπο εκεί στη Νέα Ιερουσαλήμ, τότε όλα θα είναι καθαρά, καθώς η γνώση την οποία θα έχουμε θα είναι τέλεια. Ουδέν ανάθεμα λοιπόν θα είναι πλέον εκεί, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι εναυτή. Όπως είπαμε πριν, ο θρόνος του Θεού είναι το ουρανό και ο θρόνος του Χριστού επί της γης θα γίνει ένας θρόνος που τον αποκαλεί θρόνος του Θεού και του Αρνίου. Και εκεί θα υπάρχουν οι δούλοι που θα λατρεύουν το Θεό εις τους αιώνες των αιώνων. Και για πρώτη φορά, το 4 εδάφιο, θα δουν οι άνθρωποι, οι δούλοι του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, θα δουν δηλαδή τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, γιατί κανένας δεν είδε το Θεό ποτέ άνθρωπος και έζησε. Είναι η πρώτη φορά, στο τέλος δηλαδή του σχεδίου του Θεού, οι άνθρωποι θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το όνομα του Θεού θα είναι πάνω στο μέτωπο αυτόν. Εκεί νύχτα δεν θα υπάρχει προφανώς, γιατί ο Θεός θα είναι φως, δεν θα είναι φυσικό το φως, αλλά το φως θα είναι το πνευματικό, ο Θεός θα είναι το φως που θα φωτίζει όλους, και το αρνίον θα είναι ο λίχνος, ώστε πλέον εκεί οι δούλοι του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού, όλοι όσων τα ονόματα είναι γεγραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. Εδώ υπάρχει μία διπλή άποψη, και κάθε φορά που υπάρχει διπλή θεολογική άποψη, η οποία φαίνεται λογική, εγώ θα σας τη λέω και ο Θεός να μας φωτίζει να εκλέγουμε το αληθές. Η πρώτη άποψη είναι ότι όλοι όσοι βρίσκονται άνθρωποι στον ουρανό θα είναι βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Γιατί στον ουρανό δεν θα βρίσκονται άλλοι παρά μόνο αυτοί των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Υπάρχει όμως και μία άλλη άποψη, ότι θα είναι μόνο η Εκκλησία, και επίσης σαν μία διαφορετική άποψη και η Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα είναι δηλαδή τα έθνη των σεσωσμένων. Τώρα, ό,τι και να είναι από τα δύο, εμείς δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, ό,τι και να είναι από τα δύο, δόξα στο Θεό. Τώρα πώς θα είναι ακριβώς και τις λεπτομέρειες, θα τις μάθουμε εκεί αδερφοί. Και δεν έχουμε καμία περιέργεια ιδιαίτερη για να ξέρουμε πράγματα που δεν μας τα έχει αποκαλύψει ο Θεός. Και είπε προς εμέ, τώρα είναι η τελευταία αποκάλυψη που κάνει ο Θεός προς τον Ιωάννη για τα τέλη των αιώνων. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι, όλοι οι λόγοι, όλοι αυτό το βιβλίο της προφητείας είναι πιστοί και αληθινοί. Και ο Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού δια να δείξει δύο πράγματα εις τους δούλους αυτού. Πρώτον, όσα πρέπει να γίνουν εν τάχει, σε μικρό χρονικό διάστημα, 7 ετών. Πρώτον, και δεύτερον, ιδού έρχομαι ταχαίως, και όλα όσα πρόκειται να κάνει ο Χριστός καθώς έρχεται ταχαίως. Είναι δύο διαφορετικές λέξεις, όσα πρόκειται να λάβουν χώρα σε μικρό χρονικό διάστημα, και έρχομαι ταχαίως σημαίνει έρχομαι από στιγμή σε στιγμή. Και αυτό είναι αδερφοί αγαπητοί το μήνυμα του Ευαγγελίου χιλιάδες χρόνια τώρα προς την Εκκλησία, ιδού έρχομαι ταχαίως. Και αυτό σημαίνει ετοιμαστείτε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, προσέχετε, γιατί η έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού δεν είναι μόνο με την αρπαγή της Εκκλησίας ή με τη Δευτέρα Παρουσία. Απαρχής στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία οι άνθρωποι ήσαν προσκαρτερούντες, ενέμεναν προσκαρτερούντες τον Χριστό. Ενέμεναν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Τι σημαίνει αυτό? Εάν κάποιον αγαπάμε και αν σε κάποιον και μόνο σε αυτόν ελπίζουμε, τότε ένα βασικό συναίσθημα δημιουργείται
μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η προσμονή «Έλα Κύριε, έλα να ενεργήσεις, έλα να με βοηθήσεις, έλα να με συγχωρήσεις, έλα να με λεήσεις, έλα». Ο χριστιανός πάντα περιμένει τον Χριστό. Γι' αυτό τι λέει η Γραφή, όλοι θα αποκάμουνε. Και οι νέοι και οι ισχυροί νέοι, όλοι θα αποκάμουνε. Μόνο οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους όπως οι αετοί. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, για τη ζωή μας εν Χριστώ, επειδή τον αγαπάμε, να τον επιποθούμε να έλθει, και επειδή πιστεύουμε ότι είναι αγάπη ο Θεός και έστειλε τον Χριστό στη γη για μας, προσμένουμε την επίσκεψή Του. Ο χριστιανός που δεν προσμένει την επίσκεψη του Χριστού είναι δούλος πονηρός και κακός. Και αρχίζει να τρώγει και να μεθύει μετά των μεθιόντων, και επειδή δεν τον αγαπάει και δεν τον προσμένει, να τσακώνεται, να δέρνει και τους συνδούλους του. Και θα έρθει και σε αυτόν ο Κύριος, αλλά θα διαχωρίσει τη μερίδα του μετά των απίστων. Είναι αυτός που δεν περιμένει τον Κύριο, δεν ελπίζει, δεν πιστεύει, αλλά το σημαντικότερο, δεν εξητά. Γιατί ο Θεός είναι αληθινός Θεός και γίνεται μισθοποδότης ο αληθινός Θεός σε ποιους? Στους εξητούντας Αυτόν. Και μέσα στη Γραφή θα διαπιστώσετε πάρα πολλά εδάφια να αναφέρεται ο Θεός με ευμένεια προς τους εξητούντας Αυτόν ή προς τους προσμένοντας Αυτόν, που είναι το ίδιο, γιατί αυτός που προσμένει εξητεί και αυτός που εξητεί προσμένει. Η εξήτηση όμως και η προσμονή έχει ένα ωραίο μοναδικό χαρακτηριστικό: υπομονή. Γι' αυτό με την υπομονή μας θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Έχουμε χρίαν υπομονή για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Και η υπομονή είναι το βασικό χαρακτηριστικό, το απαραίτητο του χριστιανού που απολαμβάνει εν τέλει την επίσκεψη, τον ερχομό και τη χάρη του Χριστού. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, και εγώ θέλω να είμαι ένας από αυτούς και θέλω να είμαστε όλοι τέτοιοι, σε αυτούς τους ανθρώπους που εξητούν τον Κύριο, που προσμένουν τον Κύριο, που υπομένουν αλλά με ελπίδα βεβαία και ασφαλή, γιατί έχουν γνωρίσει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Έχουν γνωρίσει ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο που δεν εφίστηκε, απέστειλε τον Υιόν του το μονογενή. Σε αυτούς λοιπόν ο Χριστός λέει ένα λόγο. Και αυτό το λόγο, αδερφοί αγαπητοί, μην το βγάζουμε ποτέ από την καρδιά μας: «Ιδού έρχομαι ταχαίως». Είναι φοβερό, αδερφοί. Να πας να προσεύχεσαι, να εξητάς και να έρχεται ο λόγος του Ευαγγελίου: «Ιδού έρχομαι ταχαίως προς εσέ». Είναι αυτό που σου δίνει δύναμη, που σου αυξάνει την ελπίδα. Γιατί δεν προσευχόμαστε σε έναν Θεό που μας ακούει και φεύγει, αλλά προσευχόμαστε σε έναν Θεό, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο, που μας ακούει και έρχεται ταχαίως. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν. Και όταν ο Χριστός έρχεται ταχαίως, έρχεται και στα χέρια του κρατάει το μισθό μας, γιατί μόνο αυτός κρατάει το μισθό μας, μόνο αυτός είναι μισθαποδότης, κρατάει το μισθό μας για να ανταποδώσει σε κάθε έναν κατά το έργο που έπραξε με το σώμα του,
τον καιρό της προσκαρτέρησης. Δεν είναι μόνο ότι προσκαρτερούμε, δεν είναι μόνο ότι ο Χριστός μας λέει στον καθέναν προσωπικά, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, έρχομαι ταχαίως και κρατάω το μισθό μου στα χέρια μου για να τον δώσω, αλλά κατά το έργο το οποίο έπραξες τον καιρό που με περίμενες. Αν με περιμένεις και κοιμάσαι, αυτό δεν είναι εξήτηση, είναι προσμονή, αλλά δεν είναι εξήτηση. Εάν εργάζεσαι αλλά δεν με περιμένεις, αυτό είναι έργο, αλλά δεν έχει την ελπίδα της ευλογίας, τη χαρά της ελπίδας. Ιδίως τις έσχατες ημέρες, αδελφοί, ο Θεός που είναι και γίνεται μισθαποδότης εξητούντας αυτόν, θα κάνει τη μεγάλη διαφορά στη ζωή των χριστιανών που προσκαρτερούνε με πίστη και υπομονή τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα εργάζονται με το σώμα τους έργων αγαθών, το έργο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανός της ευλογίας. Σε αυτόν τον χριστιανό θα έλθει, όπως λέει μάλιστα πάρα πολύ ωραία στο Μαλαχία τον προφήτη, ο προφητικός λόγος του Θεού, σε αυτούς που ήσαν φοβούμενοι τον Κύριο και βλαβούμενοι το όνομά του και προσήχε και ήκουγε τι έλεγαν, σε αυτούς είπε «αυτή είναι δική μου». Φοβερό. Μόνο αυτή είναι η δική μου. Και μόνο αυτούς εγώ ετοιμάζω ως τα πολύτιμά μου. Ποιους? Αυτούς που προσκαρτερούνε, αυτούς που εξητούνε με υπομονή και έργο αγαθό. Έργο πίστεως και κόπο αγάπης. Αυτή είναι τα πολύτιμά μου τα οποία εγώ ετοιμάζω και θα τους πλαχνιστώ όπως πλαχνίζεται ο κάθε άνθρωπος τον Υιόν αυτού που δουλεύει για αυτόν. Να λοιπόν τώρα να κρίνουμε, να εξετάσουμε, να διακρίνουμε, να σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και να αναρωτηθούμε τι σώη χριστιανός είμαι. Βεβαίως πιστεύω ο Κύριος έρχεται και το φωνάζω, ο Κύριος έρχεται ταχαίως, μάλιστα. Εσύ όμως τι κάνεις? Ο Θεός θέλει προσκαρτέρηση, εξήτηση, υπομονή, έργο πίστεως και κόπο αγάπης. Αυτούς τους θεωρεί τα πολύτιμά του. Γι' αυτό, αδέρφια μου αγαπημένα, βρέστε το έργο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για το κάθε έναν από εσάς, από εμάς, και εργαστείτε σε αυτό. Βρέστε τι είναι αυτό, γιατί σε όλους ο Θεός, από τη στιγμή που πιστέψαμε και σωθήκαμε δια της πίστεως, ο Θεός έχει ετοιμάσει μία οδό, έχει ετοιμάσει έργα αγαθά που θέλει να περπατήσουμε αυτά, μέσα από αυτά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «τον αγώνα τον καλούν οι γονείς, είναι το δρόμο μου, τον τελείωσα, το δικό μου δρόμο, που είναι άλλος ο δικός μου δρόμος από το δρόμο της γυναίκας μου, του αδερφού μου, του πρεσβύτερου, του νέου, του μεγάλου, του μικρού». Καθένας έχει το δικό του δρόμο. Ο χριστιανός της ευλογίας των εσχάτων ημερών έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα. Περιμένει τον Κύριο να έρθει ταχαίως. Πρώτον, προσκαρτερεί με υπομονή, εξητώντας να έλθει ο Κύριος ταχαίως σε αυτόν.
Καθώς λέει η Γραφή, η νύμφη λέγει ελθέ και το Πνεύμα το Άγιο λέγει ελθέ. Και ταυτόχρονα εργάζεται το έργο το οποίο του έχει εμπιστευθεί ο Κύριος με επιμέλεια. Μέσα σε αυτό βέβαια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Ταύτα μελέτα σταυταμένε, για να είναι φανερή προκοπή σε όλους τους ανθρώπους, και πληρούστε Πνεύματος Αγίου για να λαμβάνετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, ώστε να μην υπάρχει σε εσάς ούτε μία κατάκριση τους περιπατούντας κατά το Πνεύμα, καθώς υπάρχει πλήρης κατάκρισης εις τους περιπατούντας κατά τη σάρκα. Και γιατί μας τα λέει αυτά ο Θεός? Για να βρεθούμε εκείνη τη στιγμή εις έπαινον της δόξης αυτού ή αναπολόγητη. Ή υπακούοντες να βρεθούμε εις έπαινον της δόξης αυτού ή ανυπακούοντας να βρεθούμε αναπολόγητοι. Και αν μέχρι τώρα δεν περπατήσαμε έτσι, και πιστεύω ότι κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει στο Θεό ιδού εγώ όπως με θέλεις είμαι. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το πω, μακάρι όλοι σας να το πείτε. Επειδή εγώ δεν μπορώ να το πω και ντρέπομαι γι' αυτό, καλύτερα είναι να ντρέπομαι τώρα και να πάω στον Κύριό μου μετανοημένος και να του πω, Κύριε, ντρέπομαι να σε κοιτάξω στα μάτια, παρά να ντραπώ τότε. Όταν και εάν βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί εκάστος, κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος αυτού, είτε αγαθά είτε πονηρά. Κι εγώ ο Ιωάννης που είδα όλα αυτά και τα άκουσα, έπεσα να προσκυνήσω στα πόδια του Αγγέλου που μου τα έδειχναν όλα αυτά και ο Άγγελος με διόρθωσε. Είναι μια μεγάλη διόρθωση. Πρόσεχε, μην προσκυνάς εμένα. Μην το κάνεις αυτό. Τι σημαίνει προσκυνάω? Δείχνω την υποταγή μου. Προσκυνάγανε τους βασιλιάδες, τους άρχοντες στην παλαιά εποχή. Ο χριστιανός υποταγή και υπακοή έχει μόνο στο Χριστό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δεν ταπεινώνουμε μπροστά στους ανθρώπους επειδή χρειάζομαι τη βοήθεια, τη βοήθειά τους. Τους ανθρώπους όλους τους βλέπω για να τους προσφέρω βοήθεια. Για να προσφέρω κόπο αγάπης και για να δώσω έργο πίστης. Δεν περιμένω από κανέναν άνθρωπο να με βοηθήσει, ώστε επειδή τον έχω τόσο πολύ ανάγκη να τον προσκυνήσω, όχι με την προσκύνηση αυτή της κάμψης του σώματος, με οποιαδήποτε μορφή προσκύνησης, καλόπιασμα, κολακία, πρώτος είσαι να του πω ή να του δείχνω. Ο χριστιανός, αδερφοί αγαπητοί, επειδή ελπίζει μόνο στο Χριστό και είναι η ελπίδα του βεβαία και ασφαλής, επειδή έχει τη δύναμη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, επειδή είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα γιατί το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, προσκυνάει μόνο τον Κύριο και λατρεύει μόνο Αυτόν. Το ξαναλέω γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου που δεν έχει ποτέ την εύνοια του Θεού. Να είναι άνθρωπος που θέλει να αρέσει στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Προσέχετε, μην αρέσετε ούτε στον εαυτό σας που είναι άνθρωπος, ούτε στους ανθρώπους. Γιατί εάν ήθελα να αρέσκω στους ανθρώπους, λέει ο Παύλος, δεν θα μπορούσα να είμαι δούλος Θεού. Ή το ένα ή το άλλο, δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε ανθρώπους και να προσκυνάς ανθρώπους. Ή τον έναν θα αγαπήσεις
και τον άλλον θα μισήσεις. Θα μισήσεις τον Χριστό και θα αγαπήσεις τον κόσμο. Ή τον Χριστό θα αγαπήσεις και τον άλλον θα τον περιφρονήσεις. Πρόσεχε, λέει, μην προσκυνάς εμένα, γιατί και εγώ δούλος Θεού είμαι. Τον Θεόν προσκύνησον. Και ολοκληρώνοντας, ή μάλλον προχωρώντας, μιλάει τώρα για τη σημερινή κατάσταση. Μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου αυτού, διότι ο καιρός είναι πλησίον. Στο Δανιήλ τι είπε, σφράγισον, γιατί είναι για πολλά χρόνια μετά. Όταν μίλησε στο Δανιήλ προφητικά για τις έσχατες ημέρες. Στον Ιωάννη λέει όμως μη σφραγίσεις, γιατί ο καιρός είναι πλησίον. Και γνώριζε ότι από εδώ και στο εξής, όποιος αδικεί θα αδικεί περισσότερο. Και όποιος είναι μεμολισμένος θα μολυνθεί περισσότερο. Δηλαδή είναι δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι από αμαρτία σε μεγαλύτερη αμαρτία και ακόμη μεγαλύτερη αμαρτία, και ο άλλος δρόμος είναι από αγιασμό σε αγιασμό και μεγαλύτερο αγιασμό. Όποιος είναι δίκαιος θα γίνεται πιο δίκαιος και ο άγιος θα γίνεται πιο άγιος. Αυτή είναι η ζωή που ζούμε τώρα. Όταν φύγεις από τον Χριστό, η πτώση είναι μεγάλη. Όταν μείνεις στον Χριστό, η αύξηση είναι μεγάλη, αλλά και επώδυνη, καθώς περπατάς εισερχόμενος δια της στενής πύλης στην τεθλιμμένη οδό. Η πτώση είναι μεγάλη, γιατί εισέρχεσαι στην ευρύ φαρδιά πύλη και περπατάς στην ευρύ χωρή οδό. Εκεί είναι κατρακύλα. Σε παίρνει η κατηφόρα. Και τώρα αποκαλύπτεται ο Ιησούς Χριστός και είναι μια πάρα πολύ ωραία αποκάλυψη. Εγώ είμαι το Α και το Ω, και αυτό μόνο ένας Έλληνας μπορεί να το διαβάσει. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Είναι μια τιμή που κάνει ο Θεός με τη γλώσσα μας. Οι άλλοι τα ακούνε και αν δεν τους το εξηγήσεις τι είναι το Α και το Ω, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Θα μου πεις, είναι κάτι το πολύ σημαντικό? Και ναι και όχι. Είναι πολύ σημαντικό αν θεωρείς ότι ο Χριστός αγαπάει. Δεν είναι καθόλου σημαντικό αν θεωρείς ότι ο Χριστός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θεωρήσεις ότι ο Ιησούς Χριστός εξέλεξε τη γλώσσα την οποία μιλάμε εμείς σήμερα. Όπως παλαιότερα είχε εκλέξει την γλώσσα των Εβραίων, και κάποτε υπήρχε μία γλώσσα που μιλούσαν όλοι οι άνθρωποι. Η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντικό, χαρακτηριστικό του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αυτός που μιλάει και διδάσκει τους ανθρώπους να μιλάνε. Το να συνομιλεί μόνο ο Θεός το έχει. Και το έχει δώσει μόνο στους ανθρώπους, επειδή έχουν πνεύμα. Αλλά είμαι και η αρχή και το τέλος, και ο πρώτος και ο έσχατος, και μακάρι είναι αυτοί που πράττουν τα σεντολάς του Θεού, ώστε να έχουν εξουσία στο δέντρο της ζωής και να εισέλθουν πλουσίως δια των πυλώνων στην πόλη. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν? Οι πράττοντες τα σεντολάς του Θεού. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών πασολέγων Κύριε Κύριε, αλλά αυτός που πράττει τα σεντολάς του Πατρός μου. Και σήμερα ακούσαμε ιδιαίτερες εντολές του Θεού για τις έσχατες ημέρες, για το πώς πρέπει να είναι ο χριστιανός της ευλογίας των εσχάτων ημερών. Γιατί υπάρχει χριστιανός που δεν είναι χριστιανός της ευλογίας. Χριστιανός της ευλογίας είναι αυτός που προσκαρτερεί, που υπομένει, που εξητάει τον Κύριο να έρθει ταχαίως κατά την υπόσχεσή Του στη ζωή Του. Σήμερα να φύγουμε, αδερφοί αγαπητοί, με αυτό το λόγο. Επί προσωπικού επίπεδου, ιδού έρχομαι ταχαίως, και εγώ προσθέτω προς εσέ.
Γιατί όταν έρχεται ο Θεός ταχαίως, εξαρτάται σε ποιον το λέει. Το λέει σε όλους, το λέει στην εκκλησία, το λέει στην οικογένειά σου, το λέει σε σένα, το λέει σε μένα. Ποιος ακούει? Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Οι αμαρτωλοί δεν θα μπουν μέσα. Ούτε οι κίνες, ούτε οι μάγοι, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι φωνείς, ούτε οι ειδωλολάτρες, ούτε πάσο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελό μου για να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η επιστολή του Θεού, η αποκάλυψης του Θεού, είναι γραμμένη από τον Ιησού Χριστόν και απεστάλλει στις εκκλησίες. Γιατί στην εφταετία δεν υπάρχει εκκλησία, για μας απεστάλλει. Για τις εκκλησίες. Καθώς αποκαλύπτεται ότι εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ο αθρινός. Και το μέγα, η μεγάλη εντολή και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Το πνεύμα το Άγιο και η νύμφη του Χριστού, επειδή προσμένει, επειδή εξητάει, επειδή ελπίζει, λέει «Έλα Κύριε Ιησού, τάχυνον». Η πιο ωραία προσευχή. «Σε περιμένω Κύριε, έλα». Σε περιμένω, μόνο όταν έρθεις εσύ θα μπουν τα πράγματα σε τάξη. Μόνο όταν έρθεις εσύ θα κάνεις με τεράστια, μεγαλεία, θα πεις γεννηθεί το φως και θα έρθει φως παντού. Σε περιμένω Κύριε, έλα και όποιος ακούει ας πει στον Κύριο ελθέ. Και ποιος είναι αυτός που ακούει και λέει ελθέ? Είναι αυτός που διψάει να έλθει ο Κύριος. Ως της διψά λοιπόν ας έλθει. Και ως της θέλει, αυτό σας λαμβάνει. Δεν λέει όποιος έρθει θα λαμβάνει. Όποιος έρθει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Και το ξαναδιαβάζω αυτό το όμορφο εδάφιο. Όποιος διψά, όποιος εξητά, όποιος προσμένει, όποιος θέλει να έρθει και φωνάζει «Κύριε έλα» και διψάει την έλευση του Χριστού στην προσωπική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή, στην εκκλησιαστική του ζωή, όποιος διψάει και φωνάζει «Έλα Χριστέ μου», ο Χριστός του λέει «Εσύ διψάς, έλα σε μένα». Εμείς φωνάζουμε «Έλα σε Αυτόν» και ο Χριστός που βλέπει τη δίψα μας λέει «Έλα σε μένα». Και όποιος έρθει σε μένα, αυτός ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Όχι, μόνο όποιος διψάει. Μόνο όποιος κράζει «Έλα Χριστέ μου». Και ξέρετε πότε κράζουμε? Στους καιρούς τους κακούς. Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές, οι καιροί κακοί στη ζωή των εσχάτων ημερών είναι ευλογία. Όπως οι καιροί κακοί στο τέλος της ζωής του ανθρώπου είναι ευλογία. Δυσκολεύουν τα πράγματα, ξέρουμε, φεύγουμε και φωνάζουμε «Έλα Κύριε πάρε με». Οι καιροί κακοί είναι ευλογία. Είναι χάρις. Είναι το έλεος του Θεού. Για να μας κάνει διψασμένους να τον πλησιάσουμε. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας αυτής, του βιβλίου αυτού, εάν κάποιος επιθέσει, προσθέσει σε αυτά που λέει ο Θεός, δεν θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και θα προστευτούν σε αυτόν τα γεγραμμένα εν το βιβλίο αυτό. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει να αλλοιώνουμε το Λόγο Του. Καθώς είπε ο Χριστός όταν τον ρώτησαν για τις έσκατες ημέρες, «Βλέπετε μη σας πλανήσει τις».
και στους καιρούς κακούς ο άνθρωπος αντιδρά ή εξητώντας ή αλλοιώνοντας τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γιατί θα έρθουν καιροί που θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ζητάνε διδασκάλους κατά την επιθυμία της καρδιάς τους και θα χαίρονται γιατί θα τους διδάσκουν αυτά που θέλουν να ακούνε. Ο Χριστός όμως δεν είναι τέτοιος διδάσκαλος. Ο Χριστός μας λέει συνήθως αυτά που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Γιατί? Γιατί η εντολή είναι εισέλθετε δια της στενής πύλης. Κανένας δεν θέλει να μπει στη στενή πύλη. Και περπατήστε στην τεθλιμμένη οδό. Κανένας δεν χαίρεται να περπατάει στην τεθλιμμένη οδό. Αλλά έλα που αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι άνθρωποι τι θέλουνε? Φαρδιά πύλη. Να περάσουμε άνετα, ευρύχωρη οδό. Και το θεωρούν και ευλογία όταν περπατάνε στην ευρύχωρη οδό. Δεν έχω προβλήματα, δεν έχω δυσκολίες όπως έχουν οι άλλοι αμαρτωλοί. Αλλά δεν είναι έτσι αυτό που λέει ο Θεός. Η οδός του Κυρίου είναι στενή, πύλη και τεθλιμμένη οδός. Που φέρνει όμως στην αιώνια ζωή. Και όποιος αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης και ο Θεός θα αφαιρέσει το μέρος αυτό από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Πρόσθεσης και αφαίρεσης στο Ευαγγέλιο του Χριστού έχει συνέπειες επάνω στην αιώνια ζωή. Επάνω στην αιώνια απώλεια. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί πολλές φορές την υπακοή στο Ευαγγέλιο οι άνθρωποι την ερμηνεύουν ως αυστηρότητα. Δεν είναι όμως αυστηρότητα υπακοή, είναι ανάγκη. Είναι ευλογία, είναι χάρις. Και την ορθοτόμηση στο Λόγο του Θεού τη θεωρούνε φανατισμό. Μην είμαστε και τόσο φανατικοί. Όχι, θα είμαστε τόσο ορθοτομημένοι. Αν εσύ το θεωρείς τούτο φανατισμό, εμείς δεν το θεωρούμε. Και την ορθοπόδηση στο Λόγο του Θεού τη θεωρούνε μυσαλλοδοξία. Μυσαλλόδοξος φοντεμενταλιστής είσαι εσύ. Όχι, είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει υπακοή, ορθοτόμηση και ορθοπόδηση του Ευαγγέλιου του Χριστού για να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών δια των πυλώνων και ο μαρτυρών ταύτα, ο Ιησούς Χριστός λέγει «Ιδού έρχομαι γρήγορα, έρχομαι ταχαίως». Σκεφτείτε ότι γράφτηκε το 96 μετά Χριστό και σήμερα έχουμε πάνω από 1996-2013. Αλλά ζούμε και πρέπει να ζούμε με αυτό το σύνθημα, αυτό το εδάφιο. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Και τελειώνοντας, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όλους. Πρώτα στον εαυτό μου και σε όλους. Πιστεύεις ότι ο Θεός στη ζωή σου έρχεται ταχαίως? Ξανακάνω την ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός, επειδή τον εξητάς, επειδή κάμεις υπομονή και επειδή τον προσκαρτερείς, έρχεται ταχαίως στη ζωή σου και στην οικογένειά σου? Εάν το πιστεύεις, έρχεται. Εάν δεν το πιστεύεις, ποτέ δεν θα έρθει. Γι' αυτό όλα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι πίστης. Και μάλιστα πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Γι' αυτό επειδή πιστεύουμε και έτσι θέλει ο Θεός, λέει αμήν, πιστεύεις ότι έρχομαι ταχαίως? Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού. Αυτή είναι η απάντηση που θέλει ο Θεός. Πιστεύω, έλα Κύριε Ιησού. Και το τέλος, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ας είναι μετά πάντων ημών αυτών που προσκαρτερούν, που υπομένουν, που εξητούν και πιστεύουν ότι έρχεται ταχαίως ο Χριστός στη ζωή τους. Αμήν. Να ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να πιστεύουμε ότι έρχεται ταχαίως στη ζωή μας, δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά παρά να τον φωνάζαμε.